Στον Πόρο λοιπόν και στην εμβληματική Γκαλερί Σιτρών. Κυρία Σουνάρη, βρισκόμαστε για άλλο ένα καλοκαίρι εδώ στην έκθεση που θέλω να μας πείτε τι έχει για φέτος το 2023 η μοναδική αυτή έκθεση, η ομαδική που οργανώνεται και φέτος, και έτσι λίγο να ξαναγήσουμε τους φίλους που δεν θα μπορέσουν να έρθουν στον Πόρο. Αν και στον Πόρο θα ταξιδέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε την τέχνη για να τα βάσουν νησί, αλλά και να δούνε τι κάθε χρόνο ετοιμάζεται. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική έκθεση με 11 εικαστικούς, 10 από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς σήμερα, και τον Πέπε Κατσουρέλη που είναι Ιταλός αρχιτέκτονας και εικαστικός, πάρα πολύ γνωστός. Οπότε είναι 11 εξαιρετικοί εικαστικοί, 10 Έλληνες και ένας Ιταλός, οι οποίοι συνδιαλέγονται, συνομιλούν γύρω από το θέμα της επανάληψης. Της επανάληψης, πώς αυτό γίνεται μοτίβο, πώς γίνεται ρυθμός μέσα στα έργα τους και πώς ακολουθεί διάφορες, ο καθένας έχουν κοινούς τόπους και πάρα πολλές διαφορές, οπότε βγαίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον τρόπο που συνομιλούν σε αυτήν την έκθεση. Τα καλοκαίρια έχουν συνδυαστεί στο Μπόρο με την αγάπη στην τέχνη. Ναι, γίνονται ωραίες εκθέσεις. Παράλληλα με την έκθεση που έχουμε στην Γαλλία Σιτρών, η Γαλλία Σιτρών οργανώνει και μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου, που είναι η έκθεση του Αλέκου του Κυραρίνη, αγαπημένη καλλιτέχνη, και θα μείνει και αυτή μέχρι τον Οκτώβριο, όπως και η έκθεση στην Γαλλία. Είναι μια συνομιλία. Οπότε είναι πολύ λόγοι να φύγει κανείς στον Πόρο. Ακριβώς. Μας έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια συνομιλία των παλιών γλυπτών, των ευρημάτων εδώ της περιοχής με τα έργα του Κυραρίνη. Ναι, ακριβώς έχετε δίκιο, διότι το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου έχει ευρήματα από την Βυρηγινία και από την περιοχή, οπότε είναι ένας χώρος μνήμης, ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής μνήμης, και ο Κυραρίνης καταφέρνει να συνομιλεί με αυτά τα ευρήματα, με το έργο του, με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν συνηθίζετε να ρωτάνε. Αγαπημένο σας έργο από αυτά που έχετε μέσα στην γκαλερί, ποιο είναι? Είναι πολλά. Είναι όλα. Δηλαδή όλα. Και, γιατί κάθε φορά που δείχνω κάτι είναι ένα έργο που πραγματικά αγαπώ εγώ ήδη και θα μου άρεσε. Αν είναι να ξεχωρίσω κάποιο έργο, όχι γιατί είναι αναγκαστικά το αγαπημένο μου, αλλά γιατί είναι τα δύο έργα του Νίκου του Αλεξίου, του πολύ σημαντικού εικαστικού, ο οποίος χάθηκε πολύ νέος, χάθηκε το 2011, σε ηλικία 50 ετών, αφού είχε εκπροσωπήσει πριν την Ελλάδα στην Biennale της Βενετίας. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς, ο οποίος δυστυχώς χάθηκε πολύ νωρίς. Είναι δύο έργα του στην έκθεση αυτή, που είναι ένας λίγος άξονας, γύρω από τον οποίο συνομιλούν και τα υπόλοιπα έργα.